παράσσοντας το νέο οδικό χάρτη για το φάρμακο και την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα, είναι το θέμα του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικών Μελετών που διοργάνωσε ο ΣΑΦΕ. Κύριε Αυγερινέ, τι μπορεί να προσφέρει ο τομέας των κλινικών μελετών και της έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα μας? Πάρα πολλά πράγματα. Βασικά και το κυριότερο είναι η προσφορά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων, τα οποία είναι απαραίτητα για πάρα πολλές ασθένειες, όχι μόνο για την βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, αλλά βεβαίως και για την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης των ασθενών. Χωρίς τις κλινικές μελέτες δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν νέα φάρμακα τα οποία θα έρθουν στην κυκλοφορία, όπως είπα, για να ανακουφίσουν πάρα πολλούς ασθενείς με χρόνιες ή βεβαίως με δύσκολες ασθένειες που δεν έχουν μέχρι τώρα μία, θα έλεγα, τελική θεραπεία. Άρα δεν γεννάται κανένα θέμα για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης έτι περαιτέρω των κλινικών μελετών στη χώρα μας. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τον αριθμό των κλινικών μελετών που γίνονται στη χώρα μας. Είναι δυστυχώς πολύ λίγες σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ήθελα να αναφερθώ ειδικά στο σημερινό συνέδριο του ΣΑΦΕΕ. Ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων οργάνωσε για 5η συνεχή χρονιά το συνέδριο των κλινικών μελετών και έρευνας, ένα συνέδριο απόλυτα πετυχημένου θεσμού. Φέτος, όπως θα ακούσατε, ο μεγάλος, θα έλεγα, για μας σοβαρός τίτλος ήταν «Χαράσσοντας το νέο οδικό χάρτη για το φάρμακο». Επιλέξαμε όχι τυχαία αυτό τον τίτλο, γιατί θέλαμε να ακουστούν εισηγήσεις οι οποίες στοχεύουν στο να δώσουν απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που έχει σήμερα η χώρα μας και συγκεκριμένα βεβαίως ο τομέας υγείας, το Υπουργείο Υγείας, που σχεδιάζει και θέλει να υλοποιήσει μία φαρμακευτική πολιτική σύγχρονη και αποτελεσματική. Γι' αυτό ακριβώς και μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι ενταγμένες και οι κλινικές μελέτες, θα βοηθήσουν σε αυτή την πολιτική και σαφέστατα οι εισηγήσεις που ακούστηκαν και ακόμη ακούγονται είναι απόλυτα στοχευμένες, απόλυτα εξειδικευμένες στο να βοηθήσουν τους έχοντας την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας τον καλύτερο σχεδιασμό της οποιασδήποτε πολιτικής τους για το φάρμακο. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει το Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα? Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι την τελευταία τετραετία είχε γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια, έχοντας υπόψη και το στόχο που είχε θέσει τότε ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενισχυθεί η βιοιατρική έρευνα στη χώρα. Στο πλαίσιο λοιπόν εκείνο δρομολογήθηκαν κάποιες ενέργειες και τώρα, ξεκινώντας με την σύσταση της ομάδας εργασίας, η οποία θα έχει ανανεωμένη σύνθεση, αυτό θα προάγει τον διάλογο μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή και αυτό που ευελπιστούμε είναι να προωθηθεί περαιτέρω, να προωθηθούν και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις αλλά και οι δομικές. Εκεί να πω ότι πλέον θα μπουν δείκτες, θα ξεκινήσουμε με δείκτες οι οποίες θα μετρούν την διαδικασία των κλινικών μελετών από την αίτηση μέχρι και την διεξαγωγή. Και παράλληλα θα το βάλουμε στην αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων, που είναι επίσης πολύ σημαντικό ώστε πλέον να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να μειώσουμε τις όποιες καθυστερήσεις, να προτυποποιήσουμε διαδικασίες σε όλη την έκφανση των κλινικών μελετών και γενικότερα της βιοιατρικής έρευνας, όπως κάτι που ανέφερε και πριν ήταν οι αιτήσεις να γίνουν εξατομικευμένες για τις διαφορετικές έρευνες
όπως π.χ. φάρμακο, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, μη παρεμβατικές μελέτες, έτσι ώστε να επιταχύνουμε και από αυτή την άποψη και σε κάθε περίπτωση να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και να δούμε πού μπορούμε μια κοινή προσέγγιση. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας υπολείπεται σε αριθμό κλινικών μελετών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις που έχει ξεκινήσει τα 4 τελευταία χρόνια η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι οποίες ήδη ένδειξαν τα ενθαρρυντικά στοιχεία με την αύξηση των κλινικών μελετών. Πρέπει να υλοποιηθούν όλα και πρέπει να συνεχίσει η ίδια παρέμβαση και η ίδια εθνική συνεργασία για να υλοποιηθεί όλο το πλάνο. Αυτή τη στιγμή πόσες κλινικές μελέτες γίνονται στην Ελλάδα και αν έχετε κάποια εικόνα σε ποιους τομείς? Δεν μπορούμε να έχουμε αριθμούς για πόσες μελέτες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Όμως μπορούμε να πούμε και να αξιολογήσουμε τις νέες κλινικές μελέτες που μπαίνουν κάθε χρονιά, που εγκρίνονται κάθε χρονιά στη χώρα και από τα νούμερα που γνωρίζουμε έχουμε αύξηση από χρονιά σε χρονιά. Το 2022 είχαμε 262 νέες κλινικές μελέτες. Το 2023 έχουμε 105 κλινικές μελέτες εγκεκριμένες μέχρι το Σεπτέμβριο και αναμένουμε ότι θα ξεπεράσουμε τον αριθμό του 2022. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά.